Συνεχίζουμε τον αγώνα να σπάσουμε την τρομοκρατία. Κανείς δεν θα μας βουλώσει το στόμα όσο και αν προσπαθήσει. Εμείς θα συνεχίσουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναδεικνύουμε όλα τα μεγάλα θέματα, όλα τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν αυτόν τον λαό. Και είναι πολλά. Μας έχουν βλωμώσει στον καρκίνο με την καρκινογόνα κάψη. Ετοιμάζονται και βάζουν πλάτη για να φέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μας εμπλέκει σε ανταγωνισμούς επικίνδυνους. Μας έχουν μετατρέψει σε στρατιωτική βάση. Μολύνουν τον αέρα. Δίνουν αμέτρητα εκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό βιώνουμε. Και την ίδια στιγμή στην πόλη το νερό. Και την ίδια στιγμή χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή την πόλη δεν μπορούν να ζήσουν. Χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή την πόλη κινδυνεύει η ζωή τους από την έλλειψη έργων υποδομών, όπως αποδείχθηκε και στις τελευταίες πλημμύρες, και συνεχίζουμε να κινδυνεύουμε. Γι' αυτό και το πανό πίσω λέει ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Σε αυτό λοιπόν το μέτωπο, σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι μπροστά. Δεν φοβούμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν υποχωρούμε. Θα μας βρουν πάλι μπροστά τους και θα συνεχίσουμε και εδώ μέσα αλλά και προσωπικά πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του λαού του Βόλου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Όλοι στον αγώνα, όλοι στο κίνημα, με τα σωματεία, με τους φορείς μας. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πολιτική που μας πληγώνει και όλους αυτούς που φοράν κουκούλες για να μας φοβήσουν. Δεν φοβόμαστε.